Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ, μπροστά στις οθόνες σας, αυτό το όμορφο απόγευμα, όχι ότι έχετε να πάτε και πουθενά. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διανέωσης live, το οποίο θα είναι ουσιαστικά μια διαδικτυακή συζήτηση με τρεις ειδικούς, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για σημαντικά θέματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού, την μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί εδώ σήμερα. Έχουμε ήδη μαζί μας τον Μάνο Ματσαγκάνη, που το βλέπετε εδώ δίπλα μου, ο οποίος είναι καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Σε 20 λεπτάκια θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Χριστοδουλάκη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και οι δυο τους έχουν γράψει από ένα άρθρο το οποίο βρίσκεται στο διανέωσης.org. Θα σας τα αναρτήσω αυτά και στο chat του Zoom για όσους από εσάς βλέπετε αυτή τη στιγμή live τη συζήτηση. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με τον Γεράσιμο Μοσχονά, πολιτικό επιστήμονα, καθηγητή στο Πάντιο, για ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό θέμα που μας γράφει αυτόν τον καιρό. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση λοιπόν με τον Μάνο Ματσαγκάνη, ο οποίος είναι καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Ο Μάνος Ματσαγκάνης μας έχει γράψει ένα άρθρο για την ιδέα της πεπατημένης και πώς έχει επηρεάσει το πώς έχουν εξελιχθεί οι τομείς πολιτικής στη χώρα μας και το πώς έχουν κάνει τη χώρα μας ευάλωτη σε κρίση σαν αυτή που βιώνουμε. Αλλά πρώτα, καθώς όπως είπαμε είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, καλωσορίζοντας τον Μάνο Ματσαγκάνη, θα ήθελα να τον ρωτήσω να μας πει δύο λόγια για την κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Λομβαρδία, η οποία είναι μια μεγάλη περιφέρεια της Ιταλίας, με πληθυσμό αντίστοιχο της Ελλάδας, αλλά εκατονταπλάσιους νεκρούς από την πανδημία του κορονοϊού. Θα ήθελα καλό απόγευμα πρώτα απ' όλα, κύριε Ματσαγκάνη. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Η χαρά είναι και δική μου. Καλό απόγευμα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Εντάξει, τα νούμερα τα παρακολουθείτε, τα βλέπετε και στην Ελλάδα. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα εδώ. Η Λομβαρδία είναι η ατμομηχανή της ιταλικής οικονομίας και μια από τις πλουσιότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Ίσως και η πλουσιότερη, μάλιστα. Αλλά εντάξει, εκεί υπάρχουν διάφορα τεχνικά ζητήματα διεθνών συγκρίσεων. Η πραγματικότητα είναι ότι η οικονομία είναι σχεδόν απόλυτα κλειδωμένη. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων και έχει ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για το τι έφταιξε. Σε ένα βαθμό μπορεί να μην έφταιξε και τίποτα, να ήταν απλώς η κακή τύχη της Λομβαρδίας ή κλιματολογικές συνθήκες ή στενή δεσμή με την Κίνα ή οτιδήποτε που είναι πέρα από τον έλεγχο. Αλλά ίσως να πήγε άσχημα και η διαχείριση της κρίσης. Αυτή είναι μια συζήτηση που έχει αρχίσει τον τελευταίο καιρό. Σήμερα δημοσιεύτηκε στην Corriere della Sera, την εφημερίδα του Μιλάνου, της αστικής τάξης του Μιλάνου, ιστορική εφημερίδα, πολύ σοβαρή. Δημοσιεύτηκε ένα editorial που θα μπορούσε να είναι το j'accuse της περίοδου αυτής. Δύο συντάκτριες της εφημερίδας θέτουν μια σειρά ερωτημάτων στον περιφερειάρχη της Λομβαρδίας και στον, ας το πούμε, υπουργό ή αντιπεριφερειάρχη για θέματα υγείας, που είναι και οι δύο από τον κεντροδεξιό συνασπισμό, από το κόμμα της Λέγκας, που όμως αυτό δεν είναι το βασικό ζήτημα, γιατί στη διπλανή περιφέρεια του Βένετο, η οποία επίσης επλήγει αρχικά, τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα και ο περιφερειάρχης είναι και αυτός από τη Λέγκα, αλλά και η αντιμετώπιση του κορονοϊού ήταν διαφορετική και η δομή του συστήματος υγείας, που στην Ιταλία έχει περιφερειακή διάρθρωση, ήταν πολύ διαφορετική. Οπότε, τρομερά ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Αυτή τη στιγμή το κλίμα ποιο είναι, ο κόσμος ποιο είναι, η ατμόσφαιρα ποια είναι, για τους ανθρώπους που ζουν εκεί και αν έχει ξεκινήσει κάποια συζήτηση για το πότε θα ξανανοίξει η οικονομική δραστηριότητα και θα επανέλθει κάποια μορφή κανονικότητα. Κοιτάξτε, άκουγα σήμερα ότι ψυχολόγοι από ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο είπαν ότι μετά από τις 4 εβδομάδες εγκλεισμού αρχίζουν και παρουσιάζονται διάφορα ψυχικά νοσήματα, ας πούμε. Εμείς είμαστε στην 6η εβδομάδα πολύ σκληρής καραντίνας. Δηλαδή, εγώ βγαίνω μία φορά τη βδομάδα μόνο για να αγοράσω τρόφιμα και είναι πολύ δυσάρεστο. Δεν υπάρχει κανένα στον δρόμο, οι άνθρωποι είναι όλοι βλοσιροί. Φοράνε μάσκες, δεν είναι πολύ, πολύ ευχάριστο.
Τώρα, κατά τα άλλα, τι να πω. Ο καθένας προσπαθεί να φτιάξει ένα δικό του κόσμο κλεισμένο στο σπίτι του και εντάξει. Κάποιοι τα καταφέρουν καλύτερα από κάποιους άλλους. Κλεισμένο στο σπίτι σας, λοιπόν, μας γράψετε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο το βάζω αυτή τη στιγμή για όσους παρακολουθούν live τη συζήτηση στο chat του Zoom και θα μπει και στα άλλα, σε άλλες πλατφόρμες που έχουμε διαθέσιμες, για την ιδέα της πεπατημένης. Ότι δηλαδή πολλοί τομείς πολιτικής για τον ένα ή τον άλλο λόγο κλειδώνουν σε μια συγκεκριμένη πορεία σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και σε αυτό που έχει γίνει στη χώρα μας, μας έχει κάνει ιδιαίτερα ευάλωτους στις κρίσεις. Πείτε μας δύο λόγια για το θέμα και γιατί πρέπει να το σκεφτόμαστε και να το συζητάμε σήμερα. Ναι, νομίζω ότι η παρομοίωση που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να καταλάβει καλύτερα, καταρχήν δεν είναι δικός μου όρος η πεπατημένη. Περιγράφω μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό σε κάποιες γειτονικές από τη δική μου επιστήμη. Συγκεκριμένα ιστορία, πολιτική επιστήμη, κοινωνιολογία και μέρη οικονομία της συμπεριφοράς, ας πούμε, και διαφόρων συγγενών υποκλάδων. Η ιδέα είναι η εξής, ότι λέμε συχνά «Βρε παιδί μου, τόσα πράγματα πάνε στραβά, γιατί δεν αλλάζουν». Δεν είναι ότι δεν αλλάζουν επειδή είναι κάποιοι κακοί οι οποίοι δεν θέλουν να αλλάξουν. Είναι ότι οι κοινωνίες δεν αλλάζουν τόσο εύκολα και οι δημόσιες πολιτικές επίσης. Δηλαδή, δεν είμαστε σαν ένα αυτοκίνητο ή μια μοτοσυκλέτα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει αναστροφή, ας πούμε, και να αλλάξει κατεύθυνση, και αν είναι κιόλας εντούρο λέγονται αυτές που πάνε σε ανώμαλο δρόμο, να πάνε να βγουν από το δρόμο και να πάνε στα χωράφια. Δεν πάει έτσι. Είμαστε σαν σιδηρόδρομοι. Είμαστε στις ράγες και πηγαίνουμε. Για να αλλάξουμε κατεύθυνση είναι μεγάλη ιστορία. Πρέπει να περιμένουμε στον επόμενο σιδηροδρομικό κόμβο και να πάμε σε άλλη κατεύθυνση με μεγάλη δυσκολία. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί γίνεται αυτό? Καταρχήν γιατί είμαστε όλοι δέσμοι σε ένα γνωσιακό επίπεδο, cognitive, των πραγμάτων με τα οποία είμαστε εξοικειωμένοι. Ναι. Είναι πιο εύκολο να συνεχίσουμε με τα πράγματα που ξέρουμε παρά με κάτι που δεν ξέρουμε. Υπάρχει ο φόβος του αγνώστου. Συχνά δεν μπορούμε καν να συλλάβουμε πώς αλλιώς μπορούμε να φερθούμε. Ο άλλος λόγος που μας παγιδεύει στην πεπατημένη είναι ότι μπορεί εμείς να λέμε ότι η χώρα έχει παθογένειες, διάφορα πράγματα που είναι κακώς κείμενα και πρέπει να αλλάξουν, αλλά οι παθογένειες και τα κακώς κείμενα για κάποιους άλλους είναι εισοδήματα, είναι εξουσία, είναι ισχύς. Το να λες ότι η δημόσια δαπάνη είναι σπάταλη και υπερβολική, ναι, okay, από τη σκοπιά του δημοσίου συμφέροντος και των φορολογουμένων, πολύ πιθανόν. Αλλά από αυτή τη σπατάλη τρέφονται άνθρωποι, οι οποίοι συχνά έχουν αποκτήσει ισχύ και πολιτική ισχύ και κοινωνική ισχύ και δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα χέρια να εξορθολογήσει το κράτος τη δημόσια δαπάνη και να εξαλείψει τις σπατάλες. Είναι λίγο πιο σύνθετο το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε, αλλά είναι δύσκολο και θέλει μεγάλη προσπάθεια. Οι όροι που πρέπει να συντρέχουν για να είναι πετυχημένες οι προσπάθειες αλλαγής, στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχουν όλοι αυτοί οι όροι. Δηλαδή, ένας όρος, για παράδειγμα, είναι να υπάρχει αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στην ικανότητα της πολιτικής ηγεσίας να καθοδηγήσει τις αλλαγές. Αυτό, ας πούμε, ότι υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει μεγάλος βαθμός συνένεσης για το ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και μια γενική συμφωνία για το πού πρέπει να αλλάξουν. Από το πολιτικό σύστημα και από τους λαούς, από τους πολίτες. Ακριβώς. Και από τα δύο. Και τα δύο. Και η τρίτη συνθήκη είναι να βρισκόμαστε σε μια περίοδο ευημερίας, αύξησης του εισοδήματος, έτσι ώστε να μπορούν οι κερδισμένοι από τα κέρδη τους να αποζημιώσουν τους χαμένους για τις απώλειές τους. Αυτή η τρίτη συνθήκη σίγουρα δεν υπάρχει και φοβάμαι ότι θα ξυπνήσουμε όταν βγούμε από την απομόνωση σε ένα κόσμο, είναι σίγουρο. Δηλαδή θα έχουμε μεγάλη οικονομική ύφεση, είναι η επόμενη συζήτηση που θα κάνετε με τον αγαπητό μέχρι πρώτην ο συνάδελφό μου Νίκο Χριστοδουλάκη. Και να πούμε λίγο συγκεκριμένα παραδείγματα τομέων πολιτικής που αυτή τη στιγμή έχουν κλειδώσει στη δικιά μας χώρα σε κατά γενική ομολογία λάθος τροχιά και
το αν και κατά πόσο υπάρχει μία ευκαιρία μέσα από αυτή την συγκυρία να αλλάξουμε τροχιά. Διαλέξτε εσείς ποια θέλετε να πούμε. Για παράδειγμα, το ασφαλιστικό σύστημα μπορεί να μην είναι γόνιμη αυτή τη στιγμή η συγκυρία να αλλάξει η κατάσταση. Δεν είναι, αλλά είναι ενδιαφέρον. Να είναι περισσότερο. Ναι, ναι. Μία προφανής συζήτηση που γίνεται αυτόν τον καιρό είναι για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Όλοι λέμε ότι το παραγωγικό μοντέλο της φτηνής ανάπτυξης, μικροσκοπικές επιχειρήσεις, πολλές από αυτές ατομικές, μεγάλη αυτοαπασχόληση, διαφέρουμε από πολλές χώρες της Ευρώπης σε ορισμένα δεδομένα τα οποία μας καθυλώνουν σε χαμηλή ανάπτυξη. Mm-hmm. Μόλις ανέφερα το μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολουμένων, ποσοστό αυτοαπασχολουμένων. Είπατε πριν για το ασφαλιστικό. Ο νέος ασφαλιστικός νόμος εισάγει σημαντικά κίνητρα να δηλώνει κανείς ότι είναι αυτοαπασχολούμενος και να είναι αυτοαπασχολούμενος, τα οποία είναι έμεσα αντικίνητρα σε αυτό που χρειαζόμαστε, που είναι να έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ακμάζουν και κάνουν προσλήψεις, προσλαμβάνουν μισθωτούς. Γιατί γίνεται αυτό από τη μία να λέμε όλοι πρέπει να αλλάξουμε, να λέει η κυβέρνηση, πρέπει να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο, και από την άλλη ένα κομμάτι της κυβέρνησης ή και όλη η κυβέρνηση χωρίς να το καταλαβαίνει να δίνει αντικίνητρα, να εισάγει αντικίνητρα στο να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο. Γιατί όταν το 35% της αγοράς εργασίας είναι αυτοαπασχολούμενοι, αυτοί ταυτόχρονα, πολλοί από αυτούς, εγώ νομίζω ότι υπερθυμάτε βέβαια το πρόβλημα, είναι και ψηφοφόροι, επιζητούν την κρατική προστασία, δύσκολα θα δεχθούν ας πούμε να υποχωρήσουν όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο όφελός τους στο όνομα μιας μελλοντικής βελτίωσης. Okay, εντάξει, οι δυσκολίες είναι αυτού του τύπου, δηλαδή μια πολιτική ηγεσία η οποία πρέπει να εμπνεύσει ότι η κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε θα έχει ωφέλη για όλους, αν όχι για τους ίδιους τους ανθρώπους που θα θυγούν, για τα παιδιά τους, που είναι γι' αυτό σημαντικό και σήμερα είναι άνεργοι. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Και γι' αυτό η πεπατημένη ασκεί μια δυσανάλογη επιρροή και μας καθυλώνει. Θα ήθελα να επικεντρώσουμε λίγο στο θέμα της υγείας, γιατί υπάρχουν ήδη δύο ερωτήσεις για το θέμα του συστήματος υγείας και για τις επιπτώσεις στην κρίση σε αυτό. Είναι λίγο διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά με δεδομένο ότι ο κ. Ματσαγκάνης έχει γράψει ένα άρθρο, το οποίο μάλιστα για τη θεατρικότητα του θέματος θα το κάνω publish αυτή τη στιγμή, πατάω το κουμπί και ανεβαίνει στο site της διανέωσης, το οποίο έχει για τίτλο «Η πεπατημένη και η θωράκιση της υγείας». Θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό τον τομέα πολιτικής, ο οποίος δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση στην χώρα μας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχει καμία σχέση με το Εθνικό Σύστημα, με το Σύστημα Υγείας της Λομβαρδίας. Τι περιθώρια υπάρχουν και τι προβλέψεις μπορείτε να κάνετε, αν μπορείτε να κάνετε, για το τι μπορεί να γίνει παρακάτω για την προσαρμογή του ελληνικού συστήματος υγείας σε κάποια καλύτερα δεδομένα, σε κάποια καλύτερη κατάσταση στο μέλλον. Ναι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος υγείας, τα γράφω αναλυτικά σε αυτό που πατήσατε για να δημοσιευτεί. Είμαστε πολύ τυχεροί για το ότι ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν τόσο χαμηλός και δικαιούμαστε να είμαστε ικανοποιημένοι για το πώς, ελπίζω δηλαδή να συνεχιστεί μέχρι τέλους, είμαστε ήδη πολύ ικανοποιημένοι για το πώς πήγε η κατάσταση, αλλά αυτό δεν έγινε επειδή έχουμε ένα καλά οργανωμένο σύστημα υγείας, παρότι έχουμε ανθρώπους αφοσιωμένους και με μεγάλη αυταπάρνηση δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να αντιμετωπίσουν τα λίγα κρούσματα που έχουμε. Αλλά αν δεν λειτουργούσαν τα μέτρα κοινωνικής απόστασης, θα ήμασταν σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί παρά τις εξαγγελίες δεν έχουμε δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και αυτό είναι φαίνεται το κλειδί, αυτό είναι και ένα από τα διδάγματα που διαφαίνονται από την σύγκριση διαφορετικών ιταλικών περιφερειών μεταξύ τους, είναι αυτό ότι ίσως αυτό που πήγε στραβά στη Λομβαρδία είναι ότι υποτιμήθηκε το δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το οποίο φυσικά είναι σε πολύ καλύτερη θέση από το ελληνικό, στο οποίο, ας πούμε, στο Μιλάνο έχω οικογενειακό γιατρό. Στην Αθήνα δεν είχα ποτέ οικογενειακό γιατρό.
Όμως ο οικογενειακός γιατρός είναι εκείνος που θα έχει τον έλεγχο της γειτονιάς, μιας μεγάλης περιοχής 2.000 ανθρώπων και θα ξέρει πόσοι από αυτούς έχουν πολύ πυρετό και θα ειδοποιήσει τις υπηρεσίες για να πάει η ειδική κινητή μονάδα να τους πάρει τη θερμοκρασία, να τους κάνει το τεστ και να δει. Αν δεν υπάρχει αυτό, πάνε όλοι στο νοσοκομείο. Αν πάνε όλοι στο νοσοκομείο και δεν λειτουργήσουν τα μέτρα κοινωνικής απόστασης, τελείωσε η ιστορία. Δεν μπορεί κανένα σύστημα υγείας να τα απεξέλθει. Ακόμα και το καλύτερο. Το ελληνικό έχει μεγάλα προβλήματα. Το δημόσιο σύστημα μείωση της δαπάνης τα τελευταία 10 χρόνια κατά 46-47%, τρομακτικό. Φυσικά μέσα ήταν και πολλές σπατάλες, άρα καλώς εξοικονομήθηκαν πόροι, αλλά όχι και τόσο. Και από την άλλη, το μεγαλύτερο σε σχετικό μέγεθος ιδιωτικός τομέας της υγείας είναι Ευρώπη. Έχουμε το πιο αμερικανικό σύστημα υγείας και βλέπουμε τι γίνεται στην Αμερική. Δεν είναι μόνο ο Τραμπ, ο λόγος για τον οποίο έχουν τόσα πολλά κρούσματα. Σωστά. Είναι ένα τέτοιο σύστημα με πολλούς ανασφάλιστους κτλ. Και στην Ελλάδα έχουμε πολλούς ανασφάλιστους. Θα προλάβουμε να πούμε και... είχα και άλλες ερωτήσεις, ειδικά πάνω στο δεύτερο θέμα, για το θέμα της υγείας. Ωστόσο, ο Βασίλης Λαδόπουλος, ο οποίος έχει γράψει ένα σχόλιο, μία ερώτηση στο Q&A, θέτει ένα ενδιαφέρον θέμα. Το θέμα της αξίας της ανθρώπινης ζωής σε αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει συζήτηση πότε ανοίγουν οι αγορές, πότε μπορούμε να ανοίξουμε την οικονομία, πότε μπορεί να ξεκινήσει η οικονομική δραστηριότητα. Αλλά υπάρχει το αντίβαρο ότι αν ανοίξουμε θα συνεχίσει ο ιός να κάνει τη δουλειά του και θα αυξηθούν ξανά τα κρούσματα, θα αυξηθούν ξανά οι νεκροί. Υπάρχει μια ισορροπία, η ισορροπία τρόμου. Και κάποιοι πρέπει να αξιολογούν τι έχει μεγαλύτερη αξία κάθε στιγμή καθώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Εσείς πώς πιστεύετε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό το θέμα και εμείς ως πολίτες και αυτοί που πρέπει να λάβουν τις πιο δύσκολες αποφάσεις ή οι κυβερνώντες? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το ο λογισμός του να σκέφτεσαι πώς να σταθμίσεις πράγματα τα οποία βρίσκονται σε δίλημα μεταξύ τους είναι μια σημαντική συζήτηση. Νομίζω ότι δεν είμαστε πάρα πολύ όριμοι να την κάνουμε. Αυτό φαίνεται κάθε φορά που σχεδόν κατά λάθος αποκαλύπτεται ότι, για παράδειγμα, οι γιατροί σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας ιεραρχούν, δεν μπορούν να συνδέσουν με τον αναπνευστήρα όλους τους υποψηφίους, άρα διαλέγουν. Αυτό μας τρομοκρατεί. Θέλουμε το σύστημα υγείας να χρηματοδοτείται έτσι ώστε να μην χρειάζεται να έρχομαστε αντιμέτωποι με αυτά τα διλήμματα. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Πάντα είμαστε αντιμέτωποι με τέτοια διλήμματα. Αυτό το άλλο ερώτημα που θέσατε εσείς είναι της ίδιας ποιότητας, αν θέλετε. Δηλαδή, μπορούμε να περιμένουμε να μην υπάρχει κανένα κρούσμα και μετά να ανοίξει η οικονομία, με τίμημα πολλοί άνθρωποι να πεινάσουν? Προφανώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μα κανένας άνθρωπος δεν το κάνει. Λέμε η υγεία είναι το σημαντικότερο αγαθό και πολύ πιθανό να είναι, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικότερο αγαθό ώστε να μην πίνουμε αλκοολούχα, να μην καπνίζουμε, να μην οδηγούμε αυτοκίνητο, να μην παίρνουμε αεροπλάνο. Πράγματα δηλαδή τα οποία έχουν ένα κίνδυνο. Νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με ένα κίνδυνο κορονοϊού. Ποιο είναι το κατόφλι του αποδεκτού κινδύνου. Αυτό νομίζω θα το σταθμίσουν οι κυβερνήσεις και ελπίζω να μπορούμε να τους έχουμε εμπιστοσύνη, έχοντας πάρει τη γνώση των ειδικών. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος τυφλοσούρτης και αν υπήρχε θα φρικάραμε όλοι, νομίζω, αν το μαθαίναμε. Ομολογουμένως είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γενικά έχουμε κατακλειστεί από πολύ σημαντικά, μεγάλα, ιστορικά θέματα στα οποία πρέπει να ανταπεξέλθουμε όλοι και να βρούμε απαντήσεις. Κρατάω και μία φράση από το κείμενό σας που έχει δημοσιευτεί στο διανέωσης.org, την οποία την είχε πει κάποιος διάσημος: γράφουμε την ιστορία μας, αλλά τη γράφουμε μέσα σε συνθήκες που δεν επιλέγουμε οι ίδιοι. Και με αυτό θέλω να βάλω στην κουβέντα τον Νίκο Χριστοδουλάκη, τον οποίο θα δούμε σε πολύ λίγο και στην εικόνα μας και στη συνέχεια να πούμε καλό απόγευμα και στο Μάνο Ματσαγκάνη. Κύριε Χριστοδουλάκη, γεια σας. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Σας ακούμε νομίζω και τώρα και εσάς. Ελπίζω να μας ακούτε και να μας βλέπετε κι εσείς. Αυτά τα τεχνικά θέματα έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Χριστοδουλάκη, έχετε μια ευκαιρία να πείτε ένα γεια στον Νίκο Ματσαγκάνη πριν το μεταφέρω και αυτό σε attendee για να παρακολουθήσει τη δική μας συζήτηση.
Γεια σου Μάνο. Γεια σου Νίκο. Σε παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή αυτό που είπες. Συμφωνώ σε αρκετά. Και επίσης νομίζω ότι όταν έγινε η προηγούμενη κρίση οικονομική το 2010 και μετά, και τότε μπήκε με ορμή το ερώτημα πόσο αλλαγμένοι πρέπει να βγούμε από την κρίση έτσι ώστε να αλλάξει το μοντέλο, να αλλάξουμε τις περιφορές, να αλλάξουν οι θεσμοί. Νομίζω ότι ο απολογισμός που κάνουμε σήμερα για αυτές τις μεγαλεπίβολες αλλαγές τις οποίες θέλαμε είναι πολύ φτωχός, πολύ φτωχότερος των προσδοκιών. Δεν αλλάζουν τόσο εύκολα τα πράγματα. Προφανώς μερικά άλλαξαν, μερικά καλυτέρευσαν, μερικά όμως χειροτέρευσαν επίσης έτσι, σε πολλά θέματα. Έτσι πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή προσαρμογών προς κάτι πολύ καλύτερο επειδή απλώς και μόνο συνέβη κρίση. Και γι' αυτό όσο περισσότερες συζητήσεις εμβριθείς γίνονται και καταλαβαίνει η πλειοψηφία της κοινωνίας το μακροχρόνιο συμφέρον της, τόσο καλύτερο μπορεί να πάνε τα πράγματα. Αλλά μην έχουμε φοβερές ελπίδες ότι μόλις περάσει ο κορονοϊός, η κοινωνία που θα έχει λύσει τα προβλήματα. Έτσι. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Απλώς ερεθίσματα παίρνουμε για να προβάλλουν μερικά επιχειρήματα τις λύσεις με ένα πιο πιστικό τρόπο, πιστεύω. Μερικές τέτοιες λύσεις θα ακούσουμε τώρα από τον Νίκο Χριστοδουλάκη. Ευχαριστούμε κύριε Ματσαγκάνη πάρα πολύ. Υποβιβάζω στο ρόλο του ατενδύο ώστε να παρακολουθήσετε με την ησυχία σας στην υπόλοιπη κουβέντα. Κύριε Χριστοδουλάκη, ο κύριος Χριστοδουλάκης, να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φυσικά είναι και πρώην υπουργός, ξέρετε όλη την πορεία του. Έχει γράψει και αυτός ένα άρθρο για, για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και για την προοπτική του ευρωομόλογου. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πριν πούμε για το θέμα των ευρωπαϊκών μέτρων, θα ήθελα να σχολιάσετε, αν μπορείτε, την πρόβλεψη που δημοσιεύτηκε από το IMF για ύφεση 10% φέτος στη δικιά μας χώρα και ανάπτυξη 5% του χρόνου. Ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτές τις φρέσκες εκτιμήσεις? Καταρχήν, αυτά δεν είναι εκτιμήσεις. Είναι ορισμένα σενάρια τα οποία προβάλλονται και τα οποία προφανώς εξαρτώνται από τη διάρκεια της πανδημίας και από τις συνέπειες τις οποίες θα αφήσει σε συγκεκριμένους κλάδους. Το σενάριο μείον 10% φέτος συν 5 του χρόνου βασίζεται στην υπόθεση ότι φέτο θα καταρρεύσει εντελώς μα εντελώς ο τουρισμός. Εντελώς. Δεν θα έρθει ούτε ένας επισκέπτης στη χώρα. Το οποίο θεωρητικά είναι μία πιθανότητα, αλλά πάρα πολύ μικρή όμως. Νομίζω ότι με βάση αυτά τα οποία παρακολουθούμε και σε άλλες χώρες, με βάση το σχέδιο το οποίο κατέβασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες, αλλά και με βάση ορισμένα ακριτομήθεια της ελληνικής κυβερνήσεως για το πότε σιγά σιγά θα αρχίσουν να αέρονται κάποιοι περιορισμοί με μία σταδιακότητα της πλήρους άρσης, πιστεύω ότι τα πράγματα δεν θα είναι σε αυτή την ακρότητα. Θα είναι πιο περιορισμένες οι συνέπειες. Και θεωρώ ότι αυτό το οποίο είπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χθες είναι το χειρότερο δυνατό το οποίο μπορεί να μας συμβεί φέτο. Θεωρώ ότι αν τα πράγματα μπουν σε μια αποκατάσταση από τα μέσα του επόμενου μήνα και μετά, σταδιακή, ελεγχόμενη και όσο γίνεται περισσότερο ασφαλή, τότε μπορούμε να μιλήσουμε ότι ο τουρισμός θα υποστεί με ένα πλήγμα, αλλά δεν θα είναι εντελώς αφανισμένος και σιγά σιγά προς τον Αύγουστο θα αρχίσει να ανακάμπτει. Τον αναφέρω τον Αύγουστο γιατί είναι ο μήνας της κορύφωσης. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι μπορεί το πλήγμα να είναι αισθητά μικρότερο από αυτό που αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μην παρασυρθούμε σε ακραία σενάρια. Απλώς πρέπει να έχουμε το νου μας ότι οι συνέπειες θα είναι σοβαρές. Ενδεχομένως μπορεί να είναι πολύ σοβαρές, αλλά να ξέρουμε ότι αυτό εξαρτάται από το πόσο θα διαρκέσει ο εγκλεισμός και επίσης από το τι θα κάνουν άλλες χώρες, έτσι. Μιας και λέμε για άλλες χώρες και η κεντρική αντιμετώπιση του θέματος της κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, πιστεύετε ότι είναι επαρκής, είναι ένα πρώτο βήμα επαρκές, τα 540 δισεκατομμύρια που ανακοινώθηκαν, μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα, κάντε μας μια κριτική εκτίμηση. Και με αφορμή το άρθρο το οποίο παρεμπιπτόντως
τώρα αναρτώστος για όσους μας παρακολουθούν live, αναρτώστος στο chat για να μπορείτε να πατήσετε να το διαβάσετε στη συνέχεια. Πείτε μας. Ναι, το ερώτημα ποιο ήτανε? Το ερώτημα είναι για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια κριτική... Ναι, καταρχήν εγώ θεωρώ ότι αυτά ήταν ένα πρώτο κύμα μέτρων και άλλα θα ακολουθήσουν. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η έκταση της ζημιάς που έχει γίνει και στην ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και στην ευρωπαϊκή κοινωνία υπερβαίνει το κονδύλι το οποίο εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ένα μηχανισμό, ένα οργανισμό, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι εκ παραδόσεως πολύ πιο συντηρητική, όπως και σε όλες τις χώρες, η οποία μιλά τώρα για την ανάγκη ενός τριπλάσιου πακέτου παρέμβασης και μιλάει για 1,5-3 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα πρέπει να πέσει σε διάφορες δράσεις της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Δεν το λέει τυχαία αυτό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ούτε εμφανίστηκε τυχαία ο κύριος Δράγκη στο τέλος του Μάρτη, ούτε ο κύριος Γιουγκέρ την προηγούμενη εβδομάδα να μιλούν για την ανάγκη μιας μεγαλύτερης παρέμβασης. Σημειώστε επίσης ότι αρκετά πράγματα από αυτά που ήδη έχουν εγκριθεί και τρέχουν έχουν μια περιορισμένη ικανότητα εφαρμογής. Αναφέρω το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων λόγω της πανδημίας, το λεγόμενο πρόγραμμα PEP, το οποίο ξεκίνησε με 750 δισεκατομμύρια, πρακτικά αυτά τον Ιούνιο περίπου τελειώνουν. Άρα, εάν χρειαστεί να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό, θα πρέπει να βρεθούν και άλλοι πόροι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να το στηρίξουν. Ο ESM, αν χρειαστεί να ξανακάνει παρέμβαση, που είναι πολύ πιθανό γιατί πρέπει να χρηματοδοτηθεί και το Ταμείο Ανόρθωσης, το οποίο πρότεινε η Γαλλία και έγινε αποδεκτό και θα συζητηθεί στο επόμενο Συμβούλιο Αρχικών Κρατών, θέλει νέους πόρους για τους οποίους πάλι δεν υπάρχουν αποθέματα. Ναι. Κατά συνέπεια, για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ θεωρώ ότι έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα, όχι πλήρες όμως, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Άρα, πού θα βρεθεί το επόμενο 1-3, το οποίο ας υποθέσουμε χοντρικά ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τρόπος δεν υπάρχει. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος έκδοσης νέου χρέους. Ναι. Ωραία. Ποιος θα το αναλάβει αυτό το χρέος, τα κράτη-μέλη? Αυτό είναι αδιανόητο γιατί θα φέρει τα κράτη-μέλη σε μια εξαιρετικά δυσχερή θέση που θα εμποδίσει την οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκαμψης μετά. Ιδιαίτερα μάλιστα τα κράτη τα οποία επιβαρύνθηκαν, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και πρέπει να σου πω και η Ελλάδα. Η Ελλάδα μεν άντεξε, αλλά θα επιβαρυνθεί από το κόστος των συνεπειών της οικονομικής αναστολής πολύ περισσότερο από άλλες χώρες. Εξού και η πολύ άσχημη πρόβλεψη που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα χώρες ήδη επιβαρημένες, είτε υγειονομικά, είτε οικονομικά, είτε και τα δύο, δεν μπορούν να βγάλουν κι άλλο χρέος και να εμφανιστούν ακόμα πιο χρεωμένες. Επιτρέψτε να κάνω μία παρένθεση εδώ, ότι αυτό το επιχείρημα ουσιαστικά εξαλείφει και την όποια ορθότητα νόμιζαν ότι είχαν όσοι πρότειναν να βγουν ομόλογα με πρωτοβουλία των χωρών του Νότου. Αυτό δεν γίνεται. Χώρες του Νότου μπορούν να βγάλουν ομόλογα, τα οποία θα πάρουν οι ίδιοι χώρες και θα τα σηκώσουν αυτές. Δεν υπάρχει ΕΚΤ του Νότου. Άρα η μοναδική λύση, κατά την άποψή μου, είναι να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αυτή την προσπάθεια. Πώς θα εμπλακεί? Πρώτον, με το να δηλώσει ότι θα αγοράζει τα ομόλογα και αυτό σημαίνει ότι πρακτικά θα έχει αυτή για όσο διάστημα διαρκέσουν. Άρα, de facto θα κόψει τώρα ή αργότερα χρήμα. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να γίνουν αυτά διηνεκοί. Δηλαδή να είναι ομόλογα τα οποία θα αποδίδουν, θα έχουν μια απόδοση κάθε χρόνο, αλλά δεν θα έχουν ποτέ ημερομηνία λήξη, όπως είναι τα βρετανικά perpetuities, τα consols όπως λέγονται, τα οποία είναι στις αγορές εδώ και 200 χρόνια και κυκλοφορούν μια χαρά. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι μια τέτοια λύση, η οποία άρει την επιβάρηση του χρέους από τα κράτη-μέλη και την μεταθέτει σε ένα ευρωπαϊκό οργανισμό, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα de facto ή κάποιο άλλο είδους
σώμα το οποίο θα γίνει εν καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η μοναδική λύση την οποία έχουμε σήμερα, αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά για ένα άλμα αναπτυξιακό, κοινωνικό και υγειονομικό το επόμενο διάστημα, το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα στην Ευρωζώνη με ένα σημαντικά θετικό τρόπο. Είναι μια λύση την οποία θα μπορούσαν να την αποδεχτούν και τα δύστροπα μέλη που δεν θέλουν να αναλάβουν περαιτέρω βάρος, τα κράτη του Βορρά, η Ολλανδία, η Γερμανία, που δεν είναι θετικές στην προοπτική ενός ευρωομόλογου μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτονται και οι δικές τους, με αυτό το μοντέλο παρακάμπτονται οι δικές τους αντιρρήσεις. Ναι, ναι, ακριβώς. Τώρα στηριζόμαστε σε ηθικά ή ηθικοπλαστικά επιχειρήματα για να τους πείσουμε. Κοιτάξτε, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει αυτή την εξέλιξη και φυσικά μιλάει με ανάλογα ποσά και για άλλες χώρες, έτσι. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα ουσιαστικά είναι ο Βορράς. Αυτό που μου έκανε όμως εντύπωση και το εκτίμησα είναι ότι η Γερμανία στη τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης της προηγούμενης εβδομάδας δεν βγήκε μπροστά να προβάλλει αντιρρήσεις. Ναι. Άφησε την Ολλανδία και τον κύριο Ρούτε να υποδηθεί το ρόλο του κακού. Αυτό με κάνει και υποψιάζουμε ότι υπάρχει μια βαθύτερη συνεννόηση μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, υπό την επίνευση προφανώς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κατά πάσα πιθανότητα και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι κάτι μεγάλο πρέπει να γίνει και πάει να γίνει. Έτσι. Άρα, αυτή την περίοδο είμαι αισιόδοξος ότι το μήνυμα του επίγοντος έχει ληφθεί καταλλήλως και κάπως θα αποδώσει. Έστω λοιπόν ότι κρατάμε ότι κάτι γίνεται. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως πάντα τις μεγάλες αποφάσεις μας βγάζει την ψυχή μέχρι να τις πάρει. Γίνεται κάποιος συμβιβασμός, τον δέχονται όλοι, θα γίνει κάποιο πακέτο 1,5 δις όσο βγει. Θα στηριχτούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα όμως για μετά την κρίση. Πώς θα μοιάζει ή πώς θα πρέπει να μοιάζει η εικόνα της ελληνικής οικονομίας, το παραγωγικό μας μοντέλο, για να βγούμε από αυτή την ιστορία, από αυτό το πρόβλημα, από αυτή την κρίση, όσο πιο αλόβητη γίνεται. Ναι. Καταρχήν, θεωρώ ότι όταν γίνεται μία κρίση, είναι απολύτως ανέφικτο να θέσει κάποιο στόχο ότι θα επανέλθουμε ακριβώς στο σημείο λίγο πριν ξεκινήσει η κρίση. Έτσι, η κρίση θα φέρει αλλαγές. Άλλες από αυτές θα είναι θετικές από μόνες τους, άλλες θα είναι αρνητικές και θα αφήσουν ίχνη. Τώρα, πώς θα τις κάνουμε τις αρνητικές να είναι λιγότερες και τις θετικές να είναι περισσότερες. Όπως είπε και ο κύριος Ματζαγκάνης πριν στην παρέμβασή του, ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας είναι ότι έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε θέματα υπηρεσιών, τα οποία απεδείχθησαν ότι είναι πιο ευάλωτα στις εκάστοτε κρίσεις και λιγότερη βαρύτητα σε θέματα παραγωγής προϊόντων, τα οποία απεδείχθησαν και σήμερα και στην προηγούμενη κρίση ότι είναι λιγότερο ευάλωτα σε αυξομοιώσεις της διεθνούς ζήτησης. Άρα, μία αναγκαιότητα για την ελληνική οικονομία είναι να ενισχυθεί ο παραγωγικός τομέας, ο οποίος έτσι κι αλλιώς από την κρίση του 2010 έχει ρημάξει σε μεγάλο βαθμό. Διότι όλοι αυτοί οι φωστήριες οι οποίοι ήρθαν να μας σώσουν με την Τρόικα κτλ. Αλλά πολλές φορές και οι εγχώριες κυβερνήσεις οι οποίες υλοποιούσαν αυτά τα μέτρα αγνόησαν αυτό το παράγοντα και έκαναν ό,τι μπορούν για να πιέσουν ακόμα περισσότερο τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, γενικά την παραγωγή. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα, για παράδειγμα, ξόδεψε πολύ περισσότερο κεφάλαιο για να σώσει επιχειρήσεις υπηρεσιών ή διάφορες άλλες δράσεις, παρά πραγματικά παραγωγικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι τώρα είναι άλλη μια ευκαιρία επανατοποθέτησης του προσανατολισμού της ελληνικής δραστηριότητας. Το δεύτερο είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουμε. Πράγμα το οποίο διαμορφώνει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο ευάλωτων επιχειρηματικών προσπαθειών, σε αντίθεση με τις μεγάλες, οι οποίες έχουν μια μεγαλύτερη ευελιξία προσαρμογής προς τα κάτω, εάν χρειαστεί, αλλά και επέκτασης προς τα πάνω, εάν χρειαστεί. Έτσι θεωρώ ότι, επειδή στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι μικρή έως πολύ μικρή,
πρέπει να ξαναδούμε μια σειρά από μέτρα και κίνητρα για να γίνουμε, να αποκτήσουμε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες θα είναι πιο βιώσιμες. Αυτό θέλει επανασχεδιασμό από πολεοδομική άποψη, παραγωγική άποψη, αλλά είναι και ταυτόχρονα μια ευκαιρία να μπει η ελληνική οικονομία στη νέα φάση τεχνολογικής εξέλιξης, που είναι η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και θα συνδυαστεί και με την ανάγκη ψηφιοποίησης της ελληνικής οικονομίας, στην οποία όλοι συζητάμε. Έτσι λοιπόν δένουν ορισμένα θέματα για το πώς μπορεί να πάει η οικονομία μετά. Πιστεύω επίσης ότι θα χρειαστεί να κάνουμε και μια σειρά από τομές. Δεν πιστεύω ότι θα γίνουμε ξαφνικά έτσι μια τέλεια λειτουργούσα χώρα, αλλά νομίζω μερικά διδάγματα τα έχουμε βγάλει. Για παράδειγμα, πρέπει να ενισχυθεί, αλλά με ένα απολύτως αξιοκρατικό και αποτελεσματικό τρόπο, το δημόσιο σύστημα υγείας, προφανώς. Όχι όμως ισοπεδωτικά, όλοι θα κάνουν αυτό, όλα θα επεκταθούν, όλα θα μεγαλώσουν, διότι τότε δεν θα έχουμε κανένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεύτερον, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μου είχαν εντύπωση μέχρι τώρα ότι ενώ η Ελλάδα έχει πάρα πολλά Ινστιτούτα Βιολογίας και Βιολογικών Ερευνών, πολλά, νομίζω είναι τουλάχιστον 10, και σίγουρα μου ξεφεύγουν και μερικά πανεπιστημιακά. Και κάποια είναι πολύ καλά. Αντίστοιχη εγρήγορση και συμμετοχή στην ερευνητική προσπάθεια, είτε για να μελετηθούν αντισώματα, να μελετηθούν αντιδράσεις, να προπαρασκευαστούν εμβόλια κτλ. 1-2 ερευνητικά ιδρύματα έχουν μπει στη μάχη, όπως είναι το Παστέρ και 1-2 άλλα, να μην τα αδικώ, αλλά ο μεγάλος αριθμός βιολογικών ερευνητικών Ινστιτούτων στην Ελλάδα δεν έχει μπει στη μάχη. Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους είναι ότι είναι διασπασμένα, κάθε ένα έχει χωριστή διοίκηση, έχει μικρές δυνάμεις ανά περιοχή και δεν διαθέτει τις υποδομές που χρειάζονται για να κάνει αυτή την προσπάθεια. Πληροφορήθηκα πρόσφατα ότι οι θάλαμοι χαμηλής πίεσης, οι οποίοι απαιτούνται για να γίνονται δοκιμές, επειδή έχουν ένα κόστος σχετικό, δεν μπορεί να τους προμηθευτούν όλα τα Ινστιτούτα Βιολογικών Ερευνών. Άρα θεωρώ ότι μία απόφαση απλή, η συνένωση σε ένα ενιαίο οργανισμό βιολογικής έρευνας, θα ήταν η πρώτη σωστή απόφαση την οποία θα παίρνουμε προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να κινητοποιηθούν όλες τις δυνάμεις να έχουν ένα αποτέλεσμα. Και αναλόγως θα πρέπει να βρούμε και άλλες τέτοιες περιοχές παρέμβασης. Έτσι, μην νομίζουμε ότι μόλις περάσει ο κορονοϊός θα έρθει ο Μωυσής με ένα θεϊκό σχέδιο ανάπλασης, αναμόρφωσης της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να δούμε. Περιγράφεται μια σειρά από τομές και πώς θα βελτιωθούμε. Περιγράφεται μια σειρά από τομές, κάποιες από τις οποίες έχουμε συζητήσει και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κρίσης, βέβαια, και δεν καταφέραμε να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές στην προηγούμενη δεκαετία για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και να πάμε σε πιο παραγωγικές και καινοτόμες, να μπούμε σε διαφορετικές αγορές. Καθώς μας τελειώνει ο χρόνος, θα ήθελα από τις πολλές ερωτήσεις, πάνω από 30 που είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή, πράγματα που θέλω να σας ρωτήσουν περίπου 450 άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Μία θέλω να μου πείτε δύο λόγια για αυτό το θέμα, για την συζήτηση που γίνεται περί Κέινσιανών πολιτικών ανά τον κόσμο. Ότι δηλαδή ξαφνικά στρεφόμαστε όλοι για την αντιμετώπιση, με αφορμή την αντιμετώπιση της πανδημίας, στα κράτη. Η οικονομική δραστηριότητα ξεκινάει και καταλήγει ουσιαστικά με κινητήρια δύναμη τα κράτη. Αν αυτή είναι μια τάση την οποία βλέπετε να συνεχίζεται στο γυναίκες, να ισχυροποιείται ο ρόλος των κρατών στην παγκόσμια οικονομία. Θεωρώ καταρχήν σαν γενική παρατήρηση ότι οι κεντσιανές πολιτικές έπαιξαν ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι νομίζει ο μέσος πολίτης και τις προηγούμενες δεκαετίες και προφανώς θα παίξουν και τώρα. Γιατί μόνο με κεντσιανού τύπου πολιτικές μπορείς να διαχειριστείς την ιδιαιτερότητα του δημόσιου αγαθού, το οποίο θα πρέπει να το έχει σε μεγαλύτερη επάρκεια και να έχει μεγαλύτερη ποιότητα και πιστότητα από ό,τι μπορεί να το διαχειριστεί ένας ιδιώτης, ο οποίος σκέφτεται με όρους ατομικής προσέγγισης στην εκάστοτε αγορά. Έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε να υπήρχε μια απολύτως ιδιωτική αγορά υγείας, σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα θα πρέπει να γίνουν κεντσιανά, όλα θα πρέπει να κρατικοποιηθούν όπως πολύ συχνά γινόταν στο παρελθόν. Θυμάμαι, για παράδειγμα, μέχρι και 20 χρόνια πριν, το καζίνο ήταν δημόσιο στην Ελλάδα, έτσι. Και αυτός ο οποίος μοίραζε τις μάρκες και όπου πιέρι ήταν δημόσιος υπάλληλος, έλεος. Δηλαδή, μην πάμε και στα άλλα άκρα. Προφανώς θα χρειαστούν δημόσιες πολιτικές
οι οποίες θα καθοδηγήσουν μια συντεταγμένη ανάταξη και του κράτους. Όμως αυτά δεν σημαίνουν ισοπεδωτικές πολιτικές, αλλά προϋποθέτουν μια ισχυρή αξιολόγηση του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε οι χρηματοδοτήσεις να πιάσουν τόπο και να φέρουν αποτελέσματα. Το δεύτερο το οποίο θα συμβεί, και να είστε απόλυτα σίγουρος γι' αυτό, το οποίο είναι κεϊνσιανό μεν, αλλά είναι πιο σκληρό από τον επίπεδο κεϊνσιανισμό που λέει το κράτος ξοδεύει. Η δεύτερη παράμετρος είναι το κράτος μαζεύει. Αυτό το οποίο γίνεται στην Αμερική είναι ένα ρεύμα, ιδιαίτερα στην νεολαία αλλά και σε πολλούς άλλους, για τη φορολογία των υπερπλουσίων. Γιατί παρά την κρίση την οποία βιώσαμε την προηγούμενη δεκαετία και όλα αυτά, έχουν συσσωρευτεί τεράστια πλούτη στα χέρια ακόμα λιγότερων. Άρα η ανάγκη να φορολογηθεί ο υπερμεγάλος πλούτος είναι αδύρυτη πια. Έχει γίνει κεντρικό θέμα τώρα στην Αμερική και σιγά σιγά θα έρθει και στην Ευρώπη. Και σε εμάς θα έρθει. Έτσι, δηλαδή σε τέτοιες συνθήκες κοινωνικής κινητοποίησης, έτσι ώστε να πετύχουμε μια καλύτερα λειτουργούσα οικονομία το επόμενο διάστημα και μια πιο συνεκτική κοινωνία, δεν πρέπει να αφιστούμε πολιτικών οι οποίες σταματάγανε πριν στα όρια της μεγάλης ατομικής περιουσίας. Νομίζω ότι η ανάγκη να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση αυτής της προσπάθειας περισσότερο οι υπερπλούσιοι θα είναι πολύ μεγάλη και κατά την άποψή μου πολύ ορθή. Άρα, τα κεϊνσιανά χαρακτηριστικά του κράτους είναι ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσει κοινωνικές πολιτικές εστιασμένες και αποτελεσματικές και από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να επεκτείνει τη φορολογική του πολιτική έτσι ώστε να αντλήσει περισσότερα έσοδα και περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα από τους έχοντες και τους υπερέχοντες έτσι ώστε να βοηθήσει και τους μη έχοντες. Με αυτό το μήνυμα φράζω στη συζήτηση και τον τρίτο ομιλητή της ημέρας, τον Γεράσιμο Μοσχονά. Γεια σας κύριε Μοσχονά. Γεια σας κύριε Χριστογλάκη. Γεια σας. Ωραία, είχατε και μια ευκαιρία να πείτε ένα γεια μεταξύ σας. Πριν αποχαιρετήσουμε τον κύριο Χριστογλάκη, ναι βέβαια. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Χριστοδουλάκη, τον οποίο θα υποβιβάσω αυτή τη στιγμή σε attendee. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ σημαντικά θέματα. Ήδη βλέπω από τα σχόλια πυροδότησαν μεγάλη συζήτηση. Και καλό απόγευμα στον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά. Ο κύριος Μοσχονάς είναι πολιτικός επιστήμονας, καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Πάντιο. Ετοιμάζει ένα άρθρο για τη διανέωση που αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει η κρίση στο οικονομικό μοντέλο, στην πολιτική, κοιτάζοντας παλαιότερες κρίσεις και τις επιπτώσεις εκείνων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και για λογαριασμό όλων όσων μας παρακολουθούν. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια για το θέμα. Τι μπορεί να μας διδάξει στο παρελθόν. Αντιμετωπίζουμε μια τεράστια κρίση. Η ανθρωπότητα όμως έχει περάσει και άλλες μεγάλες κρίσεις στο παρελθόν, ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν. Τι μπορούμε να διδαχτούμε από αυτές, τι μπορούμε να υπονοήσουμε ότι μπορούμε να περιμένουμε από τη σημερινή κρίση. Δεν θα σας πω γενικά τι μπορούμε να διδαχτούμε από τις κρίσεις. Θα σας πω αυτό που μελετάω εγώ αυτό τον καιρό και το οποίο θα το παρουσιάσω στο άρθρο στο οποίο αναφερθήκατε στο site της διανέωσης. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα αυτή τη στιγμή για την παρούσα κρίση, η οποία αναφέρεται στο εξής, αναφέρθηκε και ο κύριος Χριστοδουλάκης σε αυτό. Η κουβέντα λοιπόν αναφέρεται στο εξής. Πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα μετά την κρίση. Και πάρα πολύ και σημαντικοί πρωταγωνιστές της κρίσης, διανοούμενοι, στοχαστές, σχολιαστές, θεωρούν ότι το μετά της κρίσης θα είναι πολύ διαφορετικό από ότι το πριν της κρίσης. Δεν είναι αυτονόητο αυτό. Αυτό το οποίο εγώ έψαξα λιγάκι ήταν το εξής. Τρεις κρίσεις τελείως διαφορετικές. Η μία που είναι το απόγειο της έννοιας της κρίσης, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η δεύτερη, η κρίση του 29, η οικονομική κρίση του 29. Η τρίτη, η κρίση του 2007-2008. Η χρηματοπιστωτική κρίση που εξελίχθηκε σε ευρύτερη οικονομική και στην Ευρώπη σε κρίση χρέους. Τι αλλαγές έφεραν, ήταν πράγματι οι μεγάλοι μετασχηματιστές σε ό,τι αφορά τη σχέση κοινωνίας, κράτους, πολιτικής. Αυτό είναι το αντικείμενο της κουβέντας μου, της συζήτησης που κάνω με τον εαυτό μου και την οποία θα παρουσιάσω και στο κείμενο αυτό. Δεν θέλω να βγάλω συμπεράσματα για το μέλλον, έχω κάποιες σκέψεις φυσικά. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τις κρίσεις που μελετήσατε.
Είναι, αν δεν κάνω λάθος, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, κρίση του 29, μεγάλη οικονομική κρίση, το κράχ, και η πρόσφατη οικονομική κρίση του 2008. Τι μπορούμε να πούμε για αυτές, πόσο ενδιαφέρον... Είναι ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα. Καταρχήν, σε όλες τις κρίσεις, μα σε όλες τις κρίσεις, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, το κράτος παίζει κεντρικό ρόλο. Mm-hmm. Το κράτος είναι στο κέντρο της σκηνής και αυτή είναι αυτό που διευθύνει τις διαδικασίες. Μην το ψάχνουμε αυτό, γίνεται έτσι και μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι διαφέρει από τις συνήθεις οικονομικές κρίσεις προφανώς, είναι ένα τεράστιο γεγονός ο Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν είναι απλώς μια στιγμή μεγάλου κινδύνου, έχει άλλη διάσταση. Έχουμε τα εξής ενδιαφέροντα. Μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε μεγάλες αλλαγές στα πολιτικά συστήματα. Έχουμε μια πλημμυρίδα δημοκρατίας, θα έλεγα. Έχουμε καθιέρωση δημοκρατικών συστημάτων και μάλιστα κοινοβουλευτικο-κεντρικού τύπου. Έχουμε εξαιρετικά συντάγματα. Έχουμε νέα δικαιώματα, δικαιώματα των γυναικών που καθιερώνονται, κοινωνικά δικαιώματα, ο ρόλος των συνδικάτων κλπ. Έχουμε λοιπόν μια δημοκρατία που επεκτείνεται, δεν κράτησε πολύ όπως ξέρουμε, αλλά το πρώτο αποτέλεσμα ήταν αυτό. Το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τις οικονομικές πολιτικές είναι ότι ενώ το κράτος στη διάρκεια του πολέμου, πολεμική οικονομία, είχε αναλάβει αυτό όλα, μετά τον πόλεμο, το κράτος υποχωρεί και γυρίζουμε στην κατάσταση την antebellum. Αυτό που συνέβαινε πριν συνέβαινε και μετά. Ένα κλασικό φιλελεύθερο κράτος σύμφωνα με την ορθοδοξία της εποχής εκείνης. Πολλές φορές λέμε σήμερα ότι το κράτος είναι στο κέντρο της σκηνής, αν θα συνεχίσει να είναι. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έγινε. Μάλιστα. Αν πάρουμε την κρίση του 29. Η κρίση του 29 ήταν μια κλασική οικονομική κρίση που τεχνικά είχε πολλά κοινά στοιχεία με την κρίση του 2007-2008. Η κρίση του 29 είχε σαν συνέπεια μια μεγάλη αλλαγή στο κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο. Είχαμε αποτυχίες στη διαχείρισή της, για παράδειγμα η Γερμανία με τις γνωστές τραγικές, δραματικές συνέπειες, για παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία. Είχαμε επιτυχίες, για παράδειγμα η Σουηδία, για παράδειγμα το New Deal στην Αμερική. Στο σύνολο όμως, σταδιακά, οι άνθρωποι, τα κόμματα, στελέχοι, διανοούμενοι, επιχειρηματίες, βιομηχανοί, μηχανικοί, από τα μέσα της δεκαετίας του 30, ίσως και λίγο πριν, κινούνταν στην κατεύθυνση νέων ιδεών, οι οποίες κατοχυρώθηκαν πλήρως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες συνίστανταν στο εξετή μείωση του ρόλου των αγορών, το κράτος μεγαλύτερο ενεργητικό ρόλο στην οικονομική πολιτική, ενεργητικό ρόλο στην κοινωνική πολιτική. Είναι το γνωστό μοντέλο που αργότερα ονομάστηκε σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο. Αυτό διατηρήθηκε μέχρι το 1970, μέχρι τη δεκαετία του 1970. Βλέπετε εδώ μια κρίση που έχει μια τεράστια συνέπεια στις σχέσεις κράτους, κοινωνίας, πολιτικής. 2007-2008, και τότε έλεγαν οι άνθρωποι, οι πρωταγωνιστές, οι αναλυτές, ότι όλα θα αλλάξουν μετά. Και εγώ πίστευα ότι σε μεγάλο βαθμό ότι θα έχουμε οι σοσιαλδημοκρατικές ή οι αριστερές ιδεολογίες ή οι κενησιανές θα ενισχυθούν μετά την κρίση. Δεν έγινε αυτό. Είχαμε ενίσχυση του ελέγχου του τραπεζικού συστήματος που είχε καταρρεύσει. Είχαμε την Τραπεζική Ένωση, ατελή αλλά σημαντική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε τη διαμόρφωση κάποιων μηχανισμών που είναι εξού αγοραίοι, όπως ο ESM στην Ευρώπη, αλλά ούτε η γενική πολιτική κουλτούρα άλλαξε, ούτε η οικονομική κουλτούρα άλλαξε, δεν είχαμε μεγάλες αλλαγές. Η ιδέα λοιπόν ότι οι κρίσεις παράγουν πάντα μεγάλες αλλαγές στη μακρά διάρκεια δεν επιβεβαιώνεται από όλες τις περιπτώσεις. Επιβεβαιώνεται σε κάποιες δεν πρέπει να επιβεβαιώνεται καθόλου, ας είμαστε προσεκτικοί και όχι βιαστικοί. Πριν πάμε να δούμε τι θα σημαίνει για τη δική μας κρίση, δεν θα σας ζητήσω να μου κάνετε επακριβείς προβλέψεις. Προφανώς είναι πολύ νωρίς και είναι διαφορετική η φύση και τη συγκεκριμένη της σημερινής κρίσης που ζούμε. Ένα μέρος της συζήτησης που έχει αναφερθεί και σε κάποιες από τις ερωτήσεις που έχουμε είναι το θέμα των εθνικών κρατών και της ισχύως τους σε αυτή την κρίση. Αυτή τη στιγμή τα κράτη είναι αυτά που έχουν βγει μπροστά. Αντιμετωπίζουμε μια διαφορετική κρίση από τις άλλες που μελετήσατε, είναι η υγειονομική κρίση. Και τα κράτη έχουν βγει μπροστά και αφενός τα
εθνικά συστήματα υγείας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την υγειονομική κρίση και τα κεντρικά κράτη βγάζουν πακέτα στήριξης της οικονομίας για να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Πολλοί πιστεύουν ότι ο μεγάλος κεντρικός ρόλος των εθνικών κρατών θα διατηρηθεί και στη συνέχεια. Ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή τα κράτη κατοχυρώνουν έναν σημαντικότερο, εντονότερο ρόλο στις ζωές των πολιτών και στο πώς ουσιαστικά λειτουργεί η οικονομία και πώς λειτουργούν οι οικονομίες στις χώρες. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα συμβεί? Θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός. Το ίδιο πίστευαν οι άνθρωποι μετά την κρίση του 2007-2008. Συνέβη σε κάποιους πολύ συγκεκριμένους τομείς που ανέφερα. Συνολικά δεν συνέβη. Mm-hmm. Εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση. Η υγειονομική επηρεάζει την οικονομική. Αν έχουμε μια βαθύτατη κρίση οικονομική που θα διαρκέσει και το 2022 και το 2023, όπως μερικά σενάρια λένε, τότε βεβαίως η συζήτησή μας θα είναι τελείως διαφορετική και θα λέγαμε διαφορετικά πράγματα σε αυτό το τραπέζι. Τώρα, με τα δεδομένα, με τα σενάρια τα μετριοπαθή, αν πάρω τα μετριοπαθή σενάρια ως πιθανότερα, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είναι τα πιθανότερα, αλλά για τις ανάγκες της κουβέντας, θα σας έλεγα το εξής. Όχι, δεν θα έχουμε στο επίκεντρο της κοινής τα εθνικά κράτη ή τις κενησιανές πολιτικές, παρότι άκουσα με πολύ προσοχή και σύμφωνο την ανάλυση που έκανε προηγουμένως ο κύριος Χριστοδουλάκης. Θα έχουμε σίγουρα μια ενίσχυση των συστημάτων υγείας, ενδεχομένως έχουμε μια καλή τομές για να προλάβουν μια πανδημία. Δεν είμαι καθόλου όμως βέβαιος ότι η συνολική οικονομική ιδεολογία θα αλλάξει. Κύριε Γεωργακόπουλε, υπάρχει το εξής. Γιατί το 2007-2008 δεν άλλαξαν πολύ τα πράγματα? Έχω δύο σκέψεις γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά έχω δύο σκέψεις. Η πρώτη σκέψη είναι ότι το παγκόσμιο σύστημα πλέον είναι τόσο ισχυρό που είναι πολύ δύσκολο να έχουμε αλλαγές μακράς διάρκειας στην κατεύθυνση στην οποία αναφέρεται. Αυτό, παρότι υπάρχει μια τάση προς την αποπαγκοσμιοποίηση, και σήμερα παραμένει ισχυρό. Αφετέρου, έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα, παρά τις τρομερές του αδυναμίες, ισχυρό σύστημα με τα καλά του και τα κακά του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το ισχυρό σύστημα δεσμεύει τις πολιτικές των εθνικών κρατών και είναι δύσκολο να αλλάξει. Χρειάζεται η κρίση να φέρει πολύ τα πάνω κάτω για να έχουμε τέτοιου μεγάλου εύρους και μακράς και μέσης και μακράς διάρκειας αλλαγές. Δεν τις αποκλείω αν η κρίση προχωρήσει πολύ. Αν όμως δεν προχωρήσει πολύ, δεν το βλέπω. Νομίζω ότι όλοι μας, ο καθένας από τη μεριά του, θα επιβεβαιώσει μετά την κρίση τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων και τη δική του ιδεολογία. Η κρίση ανέδειξε όμως κάτι άλλο που θα ήθελα να το τονίσω. Και το ξεχνάμε πάρα πολύ, πάρα πολύ και αφορά και εμάς την Ελλάδα. Ανακαλύψαμε εκ νέου το αυτονόητο. Ότι το κράτος είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό μόνο για την άμυνα και την ασφάλεια. Δεν είναι σημαντικό μόνο γιατί ως παράγοντας κοινωνικής συνοχής. Είναι σημαντικό και για την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό έγινε ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι καιρός και στην Ελλάδα, θα έλεγα και στο εξωτερικό, να φροντίσουμε λίγο περισσότερο το κράτος, να κατανοήσουμε ότι το κράτος είναι στοιχείο της δύναμης της δημοκρατίας και θα προσέθετα το αποτελεσματικό κράτος είναι στοιχείο της αποτελεσματικής και καλής δημοκρατίας. Όχι το οποιοδήποτε κράτος, όχι επέμβαση στο κράτος γενικά, αλλά σε ένα αποτελεσματικό κράτος. Η κρίση μας δείχνει με σαφήνεια αυτή την κατεύθυνση. Μιας και αναφέρετε το θέμα της δημοκρατίας, είναι κάτι που επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή, σε ολόκληρο τον κόσμο, όλα τα κράτη παίρνουν μέτρα έκτακτης ανάγκης και σε κάποιο βαθμό, μικρό ή μεγάλο, περιορίζουν τις ελευθερίες των πολιτών στο βαθμό που επιτρέπεται από τα συντάγματα της κάθε χώρας ξεχωριστά. Και αυτό έχει θέσει ένα μεγάλο θέμα, γιατί σε κάποιες χώρες πολλοί αναρωτιούνται για το αν μετά την κρίση οι ελευθερίες αυτές θα επιστρέψουν στους πολίτες. Θεωρητικά, κανένας δεν πιστεύει ότι η δικιά μας χώρα αντιμετωπίζει αυτό το κίνδυνο, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να συζητήσουμε. Γιατί ναι, μεν το κράτος αποκτά περισσότερη δύναμη, περισσότερη ισχύ κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με τη δημοκρατία. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις δημοκρατίες της Ευρώπης και στη δική μας.
Κοιτάξτε, θα είμαι ξεκάθαρος. Υπάρχουν οι εμπεδωμένες δημοκρατίες. Θεωρώ ότι η δική μας δημοκρατία είναι εμπεδωμένη δημοκρατία. Οι εμπεδωμένες δημοκρατίες δεν κινδυνεύουν. Θα επιστρέψουμε στο status quo ante, ενδεχομένως και σε καλύτερη κατάσταση από μία άποψη. Ανάλογα με τις θυσίες των πολιτών, να το θέσω έτσι. Οι θυσίες των πολιτών δεν είναι μόνο το μένουμε σπίτι, έχουν και μια οικονομική διάσταση, έτσι. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξέρετε πώς είχαν διαχειριστεί οι ηγεσίες του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου. Ο πολιτικός φιλελευθερισμός, δεν αναφέρομαι στον οικονομικό που είχε τελειώσει και αυτός, ο πολιτικός φιλελευθερισμός είχε τελειώσει. Ο αυταρχισμός ήταν απίστευτος. Η ενημέρωση ήταν απλή προπαγάνδα. Ακόμα και στις παλιές δημοκρατίες, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία κλπ., κυριαρχούσε η κεφαλή του εκτελεστικού. Μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε την περισσότερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ. Δεν θα καταληθεί η δημοκρατία, δεν κινδυνεύει η δημοκρατία σε εμπεδομένες δημοκρατίες. Τώρα, σε αυτές που είναι σε μια γκρίζα ζώνη ή σε αυταρχικά καθεστώτα, εκεί υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να επιβαρυνθεί η κατάσταση. Αν ήταν κανονικές δημοκρατίες, δεν θα είχαμε αυτή τη συζήτηση. Αν δεν ήταν αυταρχικά καθεστώτα, πάλι δεν θα είχαμε αυτή την κουβέντα. Εκεί που μπορεί να υπάρξουν αλλαγές είναι στο οικονομικό μοντέλο και στις εργασιακές σχέσεις. Επειδή πιθανώς η κρίση η οικονομική, μια διάσταση της κρίσης, μια υγειονομική ή άλλη οικονομική, επειδή η οικονομική διάσταση της κρίσης ενδεχομένως θα εξελιχθεί σταδιακά και κλιμακωτά, είναι πιθανό μια σειρά ρυθμίσεις που συνδέονται με τη σημερινή έκτακτη ανάγκη να τείνουν να καθιερωθούν. Νομίζω είναι ένα σημείο που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και από τις πολιτικές δυνάμεις και από τις ομάδες συμφέροντος και από τα κράτη και από την κοινωνία γενικά. Ένα άλλο θέμα, και θα είναι το τελευταίο που θα προλάβουμε να πούμε σήμερα, είναι για το θέμα της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Το συζητήσαμε και στην αρχή με τον κύριο Ματσαγκάνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή, δεν ξέρω αν προλάβατε να το ακούσετε, το θέμα της επιλογής, πότε ανοίγουμε την οικονομική δραστηριότητα, τι επιπτώσεις θα έχει σε κόστος, σε ανθρώπινο κόστος, σε ανθρώπινες ζωές, πού είναι η ισορροπία, πού βάζουμε, τι αξία βάζουμε στην κάθε ανθρώπινη ζωή, πρέπει να κάνουμε οποιαδήποτε θυσία για να σωθεί και ο τελευταίος πολίτης. Αυτή η συζήτηση που γίνεται για πρώτη φορά με τέτοιους όρους στη δικιά μας γενιά, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το ρόλο της οικονομικής δραστηριότητας του κράτους και το ρόλο μας ως πολίτες? Κύριε Γεωργακόπουλε, ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι στην παρούσα υγειονομική κρίση τα κράτη, οι κυβερνήσεις, θα έλεγα όλα τα κράτη, όλες οι κυβερνήσεις σε λίγο διαφορετικούς βαθμούς έβαλαν στο κέντρο της προσοχής τους την ανθρώπινη ζωή. Αυτό το θεωρώ μια μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν. Και γι' αυτό δεν μου αρέσει και η αναλογία που γίνεται ανάμεσα στην πανδημία τη σημερινή και στον πόλεμο. Οι ήρωες, σε εισαγωγικά, αυτού του πολέμου, του σημερινού, προσπαθούν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Οι ήρωες των παλαιών πολέμων, των πραγματικών πολέμων, συμμετείχαν σε σφαγεία. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Θεωρώ λοιπόν μια μεγάλη πολιτισμική πρόοδο, γενικά για τον πολιτισμό μας, ότι η ανθρώπινη ζωή είναι στο επίκεντρο. Τα θεωρούσα δε, και θεωρώ αυτό που έγινε στην Ιταλία, ενδεχομένως στην Ισπανία, και θα μπορούσε, ευτυχώς δεν έχει γίνει αυτή, ακόμη και ελπίζω να μην γίνει, γιατί πάνε τα πράγματα καλά, στην Ελλάδα, το περίφημο τριάς, η διαφορά του ποιος θα ζήσει και το ποιος δεν θα ζήσει, το θεωρώ αυτό το περίφημο τριάς σαν αποτυχία όχι μόνο του υγειονομικού συστήματος, του συστήματος υγείας, αλλά και αποτυχία του πολιτισμού μας. Προς το παρόν δεν είμαστε εκεί παρά μόνο σε ένα μικρό βαθμό σε Ιταλία και Ισπανία. Ελπίζω να μην φτάσουμε, η ανθρώπινη ζωή έχει προτεραιότητα. Υπάρχει ένα trade-off όμως, το έθεσε σωστά ο κύριος Ματσαγκάνης, οι πολιτικές ηγεσίες και στο τέλος νομίζω και ο κάθε πολίτης κάποια στιγμή θα βρεθούν αντιμέτωποι ανάμεσα στην επιλογή αυτή. Ας ελπίσουμε οι εξελίξεις υγειονομικές και ιατρικές να αποτρέψουν μια τέτοια δύσκολη επιλογή. Ας το ελπίσουμε και ας το ευχηθούμε όλοι μαζί. Κύριε Μοσχονά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αυτό το απόγευμα ήσασταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ και τους άλλους τρεις που είναι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για μένα. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς. Τους όσους μας παρακολούθησαν live, το επόμενο Διανέωσης Live θα είναι στον αέρα. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για μια καινούργια έρευνα
την οποία εκπονούμε αυτό το διάστημα. Όλα τα νέα θα τα μάθετε βέβαια από τα social media της Διανέωσης και στο διανέωσης.org, όπου βρίσκονται και τα άρθρα των εκλεκτών καλεσμένων, τους οποίους ακούσατε μόλις πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας αυτό το απόγευμα και είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.